Λοιπόν, Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, αναπληρωτής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας και σχολιαστής στην τηλεόραση του Αντένα. Γι' αυτό και τον ευχαριστούμε διπλά που είναι μαζί μας, γιατί. Και συγγραφέας. Τέτοια ώρα συνήθως είναι απασχολημένος τηλεοπτικά. Και αυτό βιβλίο με τον Κερίδη. Βεβαίως, και θαυμαστής του, εσύ μεγάλος. Ναι, κύριε Φίλη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί είχαμε σημαντικές εξελίξεις στο Βίλνιους. Τι είναι αυτό που μας ήρθε ξαφνικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας που την είχαμε ξεχάσει από τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Να την κάνουμε λίγο πιο γενική την ερώτηση. Έχουμε τον Ερντογάν να λέει ναι στην είσοδο της Σουηδίας. Προφανώς παίρνει μια σειρά ανταλλάγματα. Συζητείται ότι μεταξύ αυτών είναι τα F-16, δήλωση Biden. Εμείς είμαστε εδώ να εξοπλίζουμε Ελλάδα και Τουρκία για το ΝΑΤΟ. Και ταυτόχρονα F-16 στην Τουρκία, F-35 στην Ελλάδα. Τα λέω καλά? Ναι, καλά τα λέτε. Δεν είναι τα ανταλλάγματα, κοιτάξτε κύριε Σκουρή, δεν είναι τέτοια ή τόσα για να δικαιολογούν αυτή την αναμενόμενη κατά τα άλλα ανατροπή από πλευράς Ερντογάν. Και λέω αναμενόμενη γιατί και ο ίδιος μας είχε προειδεάσει και καταλαβαίναμε το προφανές, ότι ναι μεν δημόσια Αμερική και Τουρκία αποσυνέβαιαν το ζήτημα των F-16 με την ένταξη της Σουηδίας, αλλά από την άλλη πώς θα μπορούσε να πάει ο Biden στο κοινοβούλιο, στο Κογκρέσο συγγνώμη, και να τους πει δώστε F-16 στην Τουρκία, ενώ η Τουρκία υπονόμευε τη συνοχή του ΝΑΤΟ εν της πράγμασης με την ένταξη της Σουηδίας. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν κάτι αδιανόητο, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που επικρατεί αυτό το κλίμα στο Κογκρέσο σε βάρος της Τουρκίας. Και αυτό δεν αφορά μόνο στο Μενέντες, είναι κάτι διακομματικό και κάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολλούς γερουσιαστές και βουλευτές. Τώρα, η λογική ροή των πραγμάτων, αλλά έχουμε μάθει στη διεθνή πολιτική ότι λογική και διεθνή πολιτική δεν πάνε σόνι και ντε μαζί, είναι ένταξη της Σουηδίας, ταυτόχρονη θα έλεγα έγκριση των F-16 στο Κογκρέσο με ποιους όρους και αν θα είναι με όρους, όπως επιθυμούμε και εμείς, για το πώς δηλαδή θα χρησιμοποιούνται τα F-16, θα δούμε αν θα υπάρχει κάποιος ελεκτικός μηχανισμός, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον πολιτικό εγωισμό του Ερντογάν να καταπιεί κάτι τέτοιο, και ταυτόχρονα θα έχουμε την επικύρωση της ένταξης στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Νομίζω ότι ο Ερντογάν θα το κρατήσει αυτό για να το πάει μαζί. Έτσι. Νομίζουμε δηλαδή ότι αύριο επικυρώνεται στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα περιμένει μετά για εβδομάδες ή μήνες το Κογκρέσο. Και εφόσον όλα αυτά έχουν πάει καλά, ή μάλλον μαζί με αυτά, θα έχουμε και τα F-35 στην Ελλάδα, όπου οι Αμερικανοί είχαν παγώσει, είχαν καθυστερήσει λίγο το ζήτημα από τον F-35 τις τελευταίες εβδομάδες. Πιθανότατα κλείνοντας το μάτι στην Τουρκία. Για να μην αντιδράσει η Τουρκία, ναι. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ασφαλώς η αυριανή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν γίνεται σε ένα άλλο κλίμα. Θα πάμε σε αυτό. Εκτιμάτε ότι η Τουρκία έχει κάνει τη στροφή προς τη Δύση αμετάκλητα στην κουβέντα που είχαμε? Σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σύνθετη. Μα να πω κάτι, το αναφέρατε περιπεκτικά, θα το πω κι εγώ λίγο έτσι. Στο ίδιο πνεύμα, μίλησε για την ευρωπαϊκή ένταξη, για την ουσιαστικά το ξεπάγωμα της ενταξιακής διαδικασίας, η οποία έχει παγώσει εδώ και χρόνια. Η ερώτηση είναι, η Τουρκία είναι διατεθειμένη να αρχίσει πάλι να υιοθετεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Μακάρι. Είναι διατεθειμένη να κρυφτεί τη το ζήτησε πάντως ο Ερντογάν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό θέλω να πω, κύριε Σκουρή μου, ότι αν είναι πυροτέχνημα ή αν είναι κάτι το οποίο το εννοεί. Γιατί πολλά πράγματα έχει πει ο Ερντογάν και ο ίδιος έχει πει ότι η πολιτική μας λέει για να λύνουμε προβλήματα δεν σημαίνει σε όλη και δεν αυτά που λέμε ότι ισχύουν. Λοιπόν, οπότε αν δεν είναι πυροτέχνημα, τότε θα δούμε την Τουρκία να αντιλαμβάνεται αλλιώς με την Ελλάδα και την Κύπρο. Τότε σημαίνει, κύριε Φίλη, ότι πιθανόν έχουμε τεκτονικές αλλαγές. Γιατί να ξαναζητείτε η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στις σημερινές μέρες με το προσφυγικό, την ακροδεξιά κλπ. Σημαίνει ότι έχουμε κάτι πολύ σημαντικό μπροστά μας. Έχω την εντύπωση ότι δεν βρισκόμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση, όπου βάζουμε μπροστά την ενταξιακή πορεία, που ξέρουμε όλοι ότι είναι απίθανη, κακά τα ψέματα, ούτε η Τουρκία το επιθυμεί στην πράξη να γίνει, ούτε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί ή με επίκληση αυτής, μπορούμε να συζητήσουμε για την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας, μπορούμε να συζητήσουμε για την επικαιροποίηση της Ελλωνιακής Ένωσης, που είναι πολύ σημαντικές και οι δύο πολιτικές αυτές για την Τουρκία, πολύ σημαντικά project θα έλεγα. Οπότε ναι, εκεί μπορεί να δούμε πράγματι κάτι διαφορετικό. Και αν δούμε,
γιατί κρατώ μικρό καλάθι, ότι το χθεσινό δηλαδή δεν ήταν ένα πυροτέχνημα Ερντογάν. Αν δούμε κάτι τέτοιο, τότε αντιλαμβάνεις ότι η Ελλάδα πλέον αποκτά ένα χαρτί στα χέρια της, το οποίο εδώ και χρόνια δεν το είχε. Γιατί όταν μιλούσαμε για το Ελσίνκι του 99 και λέγαμε ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να το αναβιώσουμε και να το φέρουμε στη σημερινή πραγματικότητα, αντιλαμβανόμασταν ότι αυτό δεν εξαρτώταν από εμάς. Αν έρθει τώρα στο τραπέζι, έχετε δίκιο. Τώρα ήθελα ο Σωτήρης πριν για τον έκοψα να ρωτήσει για αύριο. Ναι, για τη συνάντηση με τον Ερντογάν. Με τι προσδοκίες πηγαίνουμε εμείς και με τα νέα δεδομένα πια αυτά τα συγκεκριμένα που έχουμε, με τον Ερντογάν να έχει κάνει κάποιο, όχι κάποια, βηματάρες να έχει κάνει. Και μήπως με τη Σουηδία θέλει αντάλλαγμα στα ελληνοτουρκικά, λέω εγώ. Ναι. Όχι, μωρέ, όχι. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, αυτή. Και συγγνώμη έτσι για την αντίδραση. Όχι, χαρά μας, έτσι. Ζωντανή κουβέντα. Αλλά ξέρετε, αυτή η λογική που επικρατεί στην Ελλάδα ότι η Τουρκία παίρνει ανταλλάγματα για την ώρα, δεν έχει πάρει κάτι θεαματικό. Τα F-16 είναι κάτι το οποίο σας θυμίζω ότι αν κάναμε την κουβέντα αυτή πριν από 3-4 χρόνια, η Τουρκία ήταν στην παραγωγό στα F-35. Σωστό. Και, είχε παραγγείλει 100 F-35 για την ίδια. Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχει μια υποχώρηση της Άγκυρας σε σχέση με αυτό. Για την αυριανή συνάντηση θεωρώ ότι ο Ερντογάν θα θελήσει να είναι ο πρωταγωνιστής της Συνόδου, ήδη είναι ο πρωταγωνιστής της Συνόδου πριν καν ξεκινήσει αυτή. Ναι, και θα θελήσει. Πρέπει να είναι θετικός πρωταγωνιστής όμως, όχι αρνητικός, έτσι δεν είναι. Θετικός, σωστά, έχετε δίκιο. Ναι. Θα θελήσει να φέρει καλά νέα και από τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ποια είναι τα καλά νέα? Πιθανόν θα μιλήσουν για ένα reset οι δύο πλευρές, για μια επανεκκίνηση των σχέσεων. Αλλά το ουσιαστικό είναι κατά πόσο θα ξαναπιάσουν το νήμα των σχέσεων οι δύο ηγέτες που δεν έχουν καλή κοινία μεταξύ τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να αποκτήσουν μια λειτουργικότητα στη σχέση τους. Δεν μπορεί να γίνουν φίλοι ή κουμπάροι, αλλά θα αποκτήσουν μια λειτουργικότητα στη σχέση τους. Αυτό είναι το ένα. Κάτι υπονοείται. Το δεύτερο είναι. Σήμερα είναι και επέτειο κουβαριά, γι' αυτό το λέω. Σαν σήμερα είχε πολλέ. Ήταν μάρτυρα ο Καραμαλή στην κόρη του Ερντογάν. Το δεύτερο, ναι. Και προφανώς δεν το λέω για κακό αυτό. Για όχι, όχι. Δεν υπάρχει χημεία. Υπήρχε καλύτερη χημεία ανάμεσα, μπορώ να σας πω, στον Ερντογάν και τον Τσίπρα από ότι υπάρχει ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά είναι και οι δύο ηγέτες. Έχουν μπροστά τους 5 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα momentum αυτή τη στιγμή. Έχουν φρέσκια νοπή είναι η λαϊκή εντολή, έτσι είναι πολύ νοπή. Είναι, όπλα έχετε δίκιο. Ερώτημα τώρα. Παίρνει ο Biden τηλέφωνο τον Μητσοτάκη. Παίρνει ο Biden τηλέφωνο τον Ερντογάν. Γίνονται συνεννοήσεις. Μήπως κάτι ψήνεται και δεν το καταλαβαίνουμε. Βλέπω τον Σόλτς που παίρνει πρωτοβουλίες για την Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπω τον Μακρόν που επίσης θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες. Κάτι τρέχει στην περιοχή, να το πω αλλιώς. Θυμάστε σε μια παλαιότερη κουβέντα μας, είχαμε πει ότι οι Αμερικανοί θα ήθελαν να δουν τους Γερμανούς να αναλαμβάνουν ρόλο για μεσολαβητικό, αν όχι πρωταγωνιστικό, σε μια προσπάθεια προσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας. Ασφαλώς είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε κίνηση ουσιαστικά εδρεώνει την αποκλιμάκωση. Όλοι θέλουμε αποκλιμάκωση, όλοι οι κανονικοί άνθρωποι νομίζω ότι θέλουμε αποκλιμάκωση. Είναι πολύ σημαντικό να ξαναπιάσουμε το νήμα όχι μόνο σε επίπεδο Ερντογάν Μητσοτάκη, αλλά και σε επίπεδο υπουργών, γενικών γραμματέων, κοινωνίας των πολιτών και ούτω καθεξής. Επίσης είναι σημαντικό, όλα αυτά είναι σημαντικά, να δούμε στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής τι μπορούμε να κάνουμε εκεί που υπάρχουν κοινοί στόχοι και κοινός τόπος, να δούμε τι κάνουμε με τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική κρίση και ούτε καθεξής. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά, αλλά αν πρόκειται να μπούμε στην ουσία τις διαπραγμάτευσεις με την Τουρκία, αν η Τουρκία δεν ρίξει, θα έλεγα, τόνους νερού στο κρασί της, δεν μπορούμε να κάνουμε μια κανονική σοβαρή συζήτηση. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να συζητήσει την αποστατικοποίηση των νησιών που συνδέεται με την κυριαρχία και κατ' επέκταση η κυριαρχία συνδέεται με τις θαλάσσιες ζώνες. Άρα, καλά, μπορεί όμως να λειτουργήσει σαν την καλύβα του Χότζα. Να βάζεις και μετά να βγουν 2-3 και να σου πει. Μα κάποια από αυτά θα βγουν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι βάση. Άρα θα είναι πιο αισθανιακό ότι χρειαζόμαστε. Θα το ξανασυζητήσουμε λοιπόν μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν αύριο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Φίλη. Τι λέει? Ευχαριστεί που τον δεσμεύσαμε στον αέρα γιατί μας τη λέει, αλλά εντάξει. Είναι ο καλύτερος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.